Γιατί δεν γίνεται στο ξένο σπίτι, στο δικό μου σπίτι μεγάλο. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Οι εξελίξεις που έρχονται για τον τέταρτο κύκλο είναι συνταρακτικές. Ας ξεκινήσουμε με τον Μπότι, τον αγαπημένο μας καφετζή, ο οποίος έπρεπε να αφήσει το παλιό του καφενείο λόγω της λήξης της μίσθωσης. Μην ανησυχείτε όμως, καθώς ο Μπότης βρήκε ένα νέο όμορφο χώρο στην Αρεόπολη, όπου θα συνεχίσει να μας προσφέρει τις μοναδικές του στιγμές. Ο Μπότης ήδη υποδέχτηκε την πελατεία του στο νέο του καφενείο. Ο Λυκούργος και ο Στάθης ήταν από τους πρώτους που τον επισκέφτηκαν, ξεκινώντας τα πειράγματα και γελώντας με την ψυχή τους. Ο Μπότης δεν έχασε καθόλου από τη ζεστασιά και την αίσθηση του χιούμορ που το χαρακτηρίζει. Πέρα από την επαγγελματική του ζωή, ο Μπότης θα ζήσει και μια μεγάλη προσωπική χαρά στο νέο κύκλο. Θα γίνει μπαμπάς και μάλιστα με δίδυμα. Η Άννα, μετά από επίσκεψη στο γυναικολόγο της, έμαθε τα ευχάριστα νέα. Το υπερηχογράφημα αποκάλυψε ότι κυοφορεί δίδυμα και η χαρά τους δεν περιγράφεται. Ας περάσουμε τώρα στο Δημοσθένη, ο οποίος θα αντιμετωπίσει μεγάλες δυσκολίες στον τέταρτο κύκλο. Η αγωνία θα κορυφωθεί όταν ο Στέφανος Μιχαήλ, ένας άνθρωπος από το παρελθόν του, εμφανιστεί και τον κάνει να χάσει τη γη κατά τα πόδια του. Ο Δημοσθένης, γνωστός για τις παράνομες δοσοληψίες και τις σκοτεινές του υποθέσεις, θα βρεθεί σε κίνδυνο. Η ζωή του Δημοσθένη θα απειληθεί όταν ανακαλύψει ότι οι γνωστοί τοποθέτησαν βόμβα στο αυτοκίνητό του. Την ίδια στιγμή, η Ειρήνη θα πέσει θύμα απαγωγής, προκαλώντας πανικό στην Ασπασία και τον ίδιο. Φοβούνται τα χειρότερα και αρχικά αποφεύγουν να εμπλέξουν την αστυνομία, μήπως αποκαλυφθούν οι σκοτεινές δουλειές τους. Τελικά συνειδητοποιούν ότι μόνο με τη βοήθεια των αρχών μπορούν να βρουν και να σώσουν την κόρη τους στην Ειρήνη. Η δράση όμως δεν σταματά εδώ. Η Αντιγόνη επιστρέφει στη Μάνη και ταράζει την οικογένεια Βρετάκου. Η οικογένεια του Ισίδωρου και ειδικότερα η Μαρίνα και ο Μάνος θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις αποφάσεις της Αντιγόνης σχετικά με τη μικρή Αγγελική. Ο Μάνος και η Μαρίνα είναι ευτυχισμένοι που η Αγγελικούλα σώθηκε από τη φωτιά στο σπίτι τους. Προσπαθούν να βάλουν τώρα τη ζωή τους σε τάξη, δίνοντας πάντα προτεραιότητα στη φροντίδα της μικρής. Ο Ισίδωρος επίσης χαίρεται για την επιστροφή της Αντιγόνης, όμως η χαρά τους δεν θα διαρκέσει πολύ. Η Αντιγόνη θέλει να κοιτάξει την προσωπική της ζωή και σκέφτεται να αποκαλύψει την αλήθεια στη μικρή Αγγελική. Η Αντιγόνη νιώθει το μητρικό ένστικτο να ξυπνά, βλέποντας την Αγγελική να την φωνάζει θεία και την Μαρίνα μαμά. Παρόλο που συγκρατείται να μην αποκαλύψει την αλήθεια στο κοριτσάκι, αποφασίζει πρώτα να μιλήσει στον Ισίδωρο. Του λέει ότι δεν αντέχει άλλο και ότι πλέον έχει έρθει η στιγμή να μάθει η Αγγελική την αλήθεια, δηλαδή ότι είναι κόρη της. Ο Ισίδωρος τα χάνει και προσπαθεί να την πείσει ότι το παιδί δεν είναι παιχνίδι για να αλλάζει γονείς κάθε τρεις και λίγο. Η Αντιγόνη όμως επιμένει. Θέλει πίσω το παιδί της και είναι αποφασισμένη να το διεκδικήσει. Οι εξελίξεις στο τέταρτο κύκλο αναμένεται να είναι καταιγιστικές και εμείς θα είμαστε εδώ για να σας μεταφέρουμε όλα τα τελευταία νέα και τις σημαντικότερες στιγμές. Μείνετε συντονισμένοι και απολαύστε τις ανατροπές που θα μας κρατήσουν όλους σε αγωνία. Παρόλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!